Χριστούγεννα 2021 αγαπητοί φίλοι, και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένους προβληματισμούς οι οποίοι προέκυψαν σήμερα στο ξερό μου το κεφάλι, χωρίς βέβαια να έχω την πρόθεση να διδάξω, αλλά να εκφραστώ απλά χάρη της επικοινωνίας. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα ότι ο Θεός έκανε τρία μεγάλα σφάλματα. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ο τέλειος και παντοδύναμος Θεός να κάνει σφάλματα. Γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως στο ξερό μου το κεφάλι, το οποίο κατεβάζει απερίσκεπτα πρόχειρους προβληματισμούς, τους οποίους ενώ τις περισσότερες φορές εγκαταλείπω στον αφανισμό τους, σήμερα θέλησα να μοιραστώ μαζί σας. Από μία άποψη λοιπόν χριστιανική, θεολογική και άγιο-πνευματική, είναι αδύνατον ο Θεός να κάνει λάθος. Αλλά σύμφωνα με τους πρόχειρους και απερίσκεπτους συλλογισμούς της ημέρας, τολμώ να εκφράσω ανθρώπινα, ορθολογικά και φιλοσοφικά την ασήμαντη και ταπεινή άποψη ότι τα τρία σφάλματα του Θεού είναι τα εξής. Πρώτον, το γεγονός ότι εκ του μη όντως δημιούργησε το σύμπαν. Έχω κι άλλες φορές αναφερθεί στο γεννηθήτο, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, γεννηθήτο φως, γεννηθήτο στερέωμα κλπ, θεωρώντας εσφαλμένο το εγχείρημα της δημιουργίας του κόσμου, επειδή έδωσε αφετηρία στην τραγωδία της ιστορίας ή αλλιώς στην ιστορία της τραγωδίας. Διότι αυτό το πέρασμα από το μη είναι στο είναι απέβει έμφορτο οδύνης και βαθύτατα τραγικό. Ιδιαίτερα όταν εστιάσει κανείς με ορθολογική διάθεση στον αγώνα και τον πόνο των έμβιων όντων, τα οποία για να επιβιώσουν κατασπαράζουν και τρώνε ζωντανά το ένα το άλλο, καταλήγοντας στον άνθρωπο, ο οποίος ως ύψιστο δημιούργημα, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της δημιουργίας, είναι και το κατεξοχήν τραγικό «ον», στο μέτρο κατά το οποίο ο βίος του κάθε ανθρώπου είναι γεμάτος από οδύνη, λύπη και στεναγμό. Γεγονός το οποίο δεν χρειάζεται έρευνα και επιστημονικές μεθοδολογίες για να αποδειχθεί, αλλά θεωρώ ότι είναι εμπειρία του κάθε ενός από εμάς, διότι όσοι τουλάχιστον έχουμε φτάσει στην ενηλικίωση και την έχουμε υπερβεί, έχουμε συνέστηση ότι το να υπάρχεις και το να πονάς είναι ένα αδιαχώρητο δίπολο. Ζωή και πόνος πηγαίνουν μαζί. Και χαρά βέβαια, αλλά σχεδόν πάντοτε σε μικρότερο βαθμό. Ζωή και πόνος συνυφαίνονται και εκτάκτως μικρότερα ή μεγαλύτερα διαστήματα χαροποιού διαλύματος. Το πρώτο λοιπόν μεγάλο σφάλμα, σύμφωνα με την ορθολογική φιλοσοφική προσέγγιση, την οποία σήμερα ακολουθούμε, είναι η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου και ιδιαίτερα των έμβιων όντων και του ανθρώπου. Σύμφωνα με την ίδια οπτική, το δεύτερο σφάλμα είναι η εισχώρηση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, στην τραγικότητα της εγκοσμιότητας. Το γεγονός ότι ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, Θεός ο ίδιος, έλαβε ανθρώπινη σάρκα από την νεαρή Παναγία μητέρα του στο ταπεινό σπήλαιο της Βιθλεέμ σε μία φάτνη, σε ένα στάβλο. Ο προαιώνιος άρχοντας και δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, τεταπεινωμένο βρέφος στην αγκαλιά της Αγίας Μητέρας. Ο δημιουργός του κόσμου εισέρχεται στην τραγωδία της ιστορίας. Και το τρίτο σφάλμα, το οποίο είναι φυσική απόρρια του δευτέρου σφάλματος, που είναι η σάρκωση, το τρίτο σφάλμα είναι η σταύρωση. Ο σαρκωμένος, προαιώνιος άρχοντας του σύμπαντος κόσμου, μετά από 33 χρόνια εγκόσμιας βιωτής, σταυρώνεται
από τον εκλεκτό λαό του τον Ισραήλ. Όταν το πρωτοσκέφτηκα, αναδύθηκε μέσα μου η αγγλική έκφραση «Such a waste of love», τόσο μεγάλη σπατάλη αγάπης. Διότι ενώ σαρκώνεται για να σώσει τον άνθρωπο και σταυρώνεται για να τον λυτρώσει από τον θάνατο και ανασταίνεται βέβαια γενόμενος απαρχήτων και κοιμημένων, η πλειοψηφία των ανθρώπων συνεχίζουμε την εγκόσμια βιωτή μας αδιαφορώντας για την άπειρη κένωση, την άφατη ταπείνωση του άρχοντος και δημιουργού του σύμπαντος κόσμου. Σαν να μην έγινε τίποτα. Συνεχίζουμε να σερνόμαστε οριζόντια προσπαθώντας να επιβιώσουμε χωρίς να αξιοποιούμε το μεγαλείο της υπέρτατης θυσίας του προαιώνιου Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό μου έρχεται στο νου η φράση «Such a waste of love». Αν έπιανε τόπο αυτή η αγάπη και αν οι άνθρωποι μετήχαν στη ζωή του Χριστού, αν σήκωναν και αυτοί το σταυρό της αγάπης και ανασταίνοντο μαζί του, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η θυσία του, η κένωσή του, η ταπείνωσή του έπιασε τόπο. Η κραυγή αγωνίας τετέλεστε του Ιησού επάνω στο σταυρό θα έπιανε τόπο. Ενώ τώρα συνεχίζουμε αδιάφοροι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Είναι Χριστούγεννα και ζούμε σαν ο Χριστός να μην έχει σαρκωθεί. Είναι Μεγάλη Παρασκευή και ζούμε σαν να μην έχει σταυρωθεί. Είναι Μεγάλο Σάββατο και δεν μετέχουμε στην ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Από χριστιανική, πνευματική, θεολογική άποψη, ο Θεός δεν έκανε κανένα λάθος, αλλά εξέφρασε τον πλούτο της φύσεως του που είναι η αγάπη. Δημιούργησε τον κόσμο από αγάπη, προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα από αγάπη, σταυρώθηκε από αγάπη για τον άνθρωπο και αναστήθηκε για να δώσει σε όλους εμάς την δυνατότητα να συναναστηθούμε μαζί του. Επειδή όμως δεν λειτουργούμε πνευματικά, αλλά ταλαιπωρούμαστε με την μάταιη εγκόσμια βιωτή μας, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ορθολογικά, φιλοσοφικά σκεπτόμενος, ότι και οι τρεις αυτές συγκλονιστικές πράξεις του Θεού απέβησαν μάταιες, ήταν εσφαλμένες. Ο λόγος είναι βλάσφημος, αλλά σε πνευματικό επίπεδο είναι βλάσφημος. Εγκοσμίως, ανθρωπίνος, σε ένα ορθολογικό επίπεδο ευσταθούν. Such a waste of love. Μια τόσο μεγάλη σπατάλη αγάπη. Εκείνος ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, εκένωσε τον εαυτό του και ταπείνωσε την θεότητά του προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη σάρκα. Και σταυρώθηκε και ενταφιάστηκε. Αλλά θα έλεγε κανείς ανθρωπίνος εις μάτιν. Διότι ενώ εκείνος γεννάται ως άνθρωπος, εμείς ζούμε τη δική μας ανθρωπινότητα ιδιωτελώς και εγωκεντρικά. Ενώ εκείνος σταυρώνεται, εμείς προσπαθούμε να ξεφύγουμε από κάθε οδύνη και να περάσουμε καλά. Ενώ εκείνος ενταφιάζεται, εμείς θέλουμε πάση θυσία να διασώσουμε τον εαυτούλη μας και να τον προστατέψουμε από κάθε κίνδυνο. Και ενώ εκείνος ανασταίνεται, εμείς παραμένουμε ταλέποροι, χωικοί, τραγικοί. Αυτές είναι οι απλές, ταπεινές, απερίσκεπτες σκέψεις μου σήμερα, απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων του 2021. Φυσικά δεν προτείνω σε κανέναν να λάβει στα σοβαρά τα όσα λέω και ό,τι υπόθηκε έχει ένα σχετικό νόημα μόνο στο επίπεδο της επικοινωνίας. Η εκκλησιαστική θεολογία ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Εγώ εξέφρασα απλά τους πρόχειρους συλλογισμούς οι οποίοι προέκυψαν στο ξερό μου το κεφάλι αυτή τη σπουδαία ημέρα.